12 μέρες αγροτικού αποκλεισμού της χώρας από τα τρακτέρ. Στο χορό των μπλόκων από σήμερα και οι αγρότες της Κρήτης. Ανυποχώρητοι στις θέσεις τους, αγρότες και κυβέρνηση. Εβδομάδα απεργιακών κινητοποιήσεων. Απεργούν από τις 11 ως τις 13 οι καθηγητές. Στις 16 και στις 17 οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, ενώ επίσης στις 17 οι αδεδοί και οι τελωνιακοί. Αύριο στους δρόμους οι συνταξιούχοι. Με τη συμμετοχή Κυπρίων αξιωματούχων θα εξεταστεί σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η αμερικανική πρόταση για μορατόριουμ στις πτήσεις ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από την Κύπρο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα Αντώνη. Τι κάνεις? Καλά. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε την πρωινή ενημέρωση. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 9.30. Για να παρακολουθήσουμε την τρέχουσα ειδησιογραφία με συζητήσεις, ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις από την πηγή των γεγονότων. Βασικό θέμα και αυτής της εβδομάδας, όπως φαίνεται, θα εξακολουθήσει να είναι η σύγκρουση αγροτών κυβέρνησης. Στους αγρότες όμως ήδη αντιτίθενται οι οδηγοί φορτηγών διεθνών μεταφορών, αλλά και ο σύνδεσμος εξαγωγέων. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Στις 8 το πρωί θα συζητήσουμε ακόμη ένα θέμα που αφορά πρωτίστως τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής, αλλά και ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Αντίθεση έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Δήμου της Αγίας Παρασκευής και του Ερευνητικού Κέντρου Δημόκρητος για ένα μικρό αλσίλιο, έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου που, όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, κινδυνεύει με αφανισμό. Εμείς θα συζητήσουμε το θέμα με τους καλεσμένους μας, αλλά περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις στο γνωστό τηλέφωνο του Sky 4222002. Η συνάδελφος Μαρία Νικόλτσιου θα βρεθεί και σήμερα σε μια λαϊκή αγορά για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι τιμές των αγροτικών προϊόντων. Και όπως κάθε μέρα, ο Κυριάκος Μαντούβαλος με το ελικόπτερο του Sky θα σας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Στις 9 το πρωί θα βρίσκεται μαζί μας ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Αυτά κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 9.30 το πρωί. Και βεβαίως να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας. Να ξαναπούμε ότι θα είναι και ο Κυριάκος Μαντούβαλος. Το είπες, βέβαια, θα το ξαναπούμε. Να ξεκινήσουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Ναι. Το θέμα που κυριαρχεί εδώ και 12 ημέρες. Ακούσουμε. Ωραία. 12 ημέρες λοιπόν συμπληρώνουν οι αγρότες στα μπλόκα και μέχρι τώρα δεν φαίνεται λύση στο αδιέξοδο. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει πως προτιμά να πέσει η κυβέρνησή του παρά να υποχωρήσει και οι αγρότες απαντούν με νέα μπλόκα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για λαζονία και έλλειψη δημοκρατικής ευαισθησίας. Πάντως, την ίδια στιγμή οι οδηγοί φορτηγών απειλούν να σπάσουν τα οδοφράγματα αφού στην πρώτη του συνάντηση με τους αγρότες στο Αίγιο διαπιστώθηκε πλήρες αδιέξοδο. Ανεβαίνει η ένταση στα μπλόκα. Οι ιδιοκτήτες φορτηγών, κουρασμένοι από τον πολύμερο αποκλεισμό τους, καλούν τους αγρότες να ανοίξουν τους δρόμους. Διαφορετικά, όπως λένε, θα αντιδράσουν δυναμικά. Είμαστε συνεργάτες τους και θέλουμε να μείνουμε συνεργάτες. Έχω 20 μέρες να πάω στο σπίτι. Η οικογένεια περιμένει. Σε μια προσπάθεια να βρεθεί συμβιβαστική λύση, μέλη της Ομοσπονδίας επισκέφθηκαν τα αγροτικά μπλόκα στο νομό Αχαΐας. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αγρότες παραμένουν ανυποχώρητοι. Προτιμώ να πέσει η κυβέρνηση παρά να κάνω πίσω, διαμηνύει ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα. Και οι αγρότες απαντούν: θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι το Πάσχα. Και οι δύο πλευρές, όπως όλα δείχνουν, είναι αποφασισμένες να φτάσουν στα άκρα. Η κυβέρνηση από την πλευρά της περιμένει ή να κουραστούν οι αγρότες ή να κλιμακωθούν οι αντιδράσεις όλων των θυγόμενων τάξεων, δηλαδή όλων των εργαζομένων που ταλαιπωρούνται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις ή να αποχωρήσουν από τα μπλόκα οι συνδικαλιστές που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Δεν βγαίνουμε με τίποτα. Και δεν υπάρχει σήμερα ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε κομμουνιστής, ούτε αριστερός, ούτε δεξιός. Οι αγρότες πάλι έχουν τους δικούς τους λόγους να πιστεύουν ότι ο αγώνας τους θα δικαιωθεί. Περιμένουν από την κυβέρνηση ή να ικανοποιήσει έστω και ένα μέρος των αιτημάτων τους ή να υποχωρήσει από την πίεση των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από τις κινητοποιήσεις. Δεκάδες σύλλογοι από κάθε γωνιά της χώρας καταφθάνουν εδώ στα μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών, ακόμη και με ποίηματα. Ψήνα, αγρότη μου, χαρά! Προστάτεψε τη γη σου! Τεταμένη η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών. Οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, κυρίως από άλλες χώρες της Ευρώπης που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και 8 ημέρες στα μπλόκα του Εθνικού Οδικού Δικτύου, προχωρούν σε δυναμικές αντιδράσεις. Το πρωί οι οδηγοί απέκτησαν για λίγη ώρα τους αγρότες, σχηματίζοντας δικό τους μπλόκο λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων. Πάντως από τις κινητοποιήσεις δεν έλειψαν και οι μικρές ανθρώπινες στιγμές. Στο μπλοκ των Μαλγάρων τα εξεγερμένα τρακτέρ συνόδευσαν ένα νεόνυφο ζευγάρι. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ με μερσεντές. Ένταση στον μπλόκο των αγροτών στο Κιάτο. Εκπρόσωποι των ιδιοκτητών φορτηγών ήρθαν αντιμέτωποι με εκπροσώπους εργαζομένων από την Αθήνα που είχαν πάει να συμπαρασταθούν στους αγρότες. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μοίρασαν στους αγρότες δώρα και ευχές. Διαλέξαμε αυτό το δρόμο του αγώνα γιατί δεν βλέπουμε κανέναν πια να ενδιαφέρεται για μας. Υπάρχει μια ομάδα αγροτών, θα λέγαμε μια μικρή ομάδα αγροτών,
που επιχειρούν έτσι να βγουν στον δρόμο χωρίς να ρωτήσουν καν το δευτεροβάθμιο όργανο την Ομοσπονδία. Και ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε όχι στη Θεσσαλονίκη, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα το πρωί, αλλά στη Λάρισα. Εκεί είναι σήμερα η συνάδελφος η Ντίνα Ισύρπου. Καλημέρα, Ντίνα. Καλή σας μέρα, λοιπόν, από τη Λάρισα. Τι γίνεται εκεί? Εν αναμονή εξελίξεων βρισκόμαστε εδώ, Πινελόπη. Δηλαδή? Τι εννοώ. 12η μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, όπως είπατε και εσείς, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, στην αγορά τα προβλήματα είναι τεράστια και καταλαβαίνουμε οι πάντες ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Το ερώτημα είναι ποια, με ποιο κόστος και για ποιους. Η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή, που συνεδρίασε χθες το βράδυ στο μπλόκο των Τεμπών, επανέφερε το θέμα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως όρους και προϋποθέσεις. Οπεδισμένοι επιθυμούν να το συναντήσουν, χωρίς προηγουμένως να λύσουν τα μπλόκα. Παράλληλα, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν αποκλείεται εντός των ημερών να επανέλθει με νέα πρόταση σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση που μέχρι στιγμής ο επιδιωκόμενος εκφυλισμός δεν απέδωσε. Στο μεταξύ, σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φορτηγών Διεθνών Μεταφορών θα συναντηθούν στον μπλόκο της Βιοκαρπέτ με τη Συντονιστική Επιτροπή για να συζητήσουν τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Δεν θυμάστε, φαντάζομαι, πριν ολόκληρο όλοι, ότι πριν από λίγες μέρες είχαν δημιουργηθεί προβλήματα με τους οδηγούς των φορτηγών εδώ στον Ευαγγελισμό που έκαναν ουσία μπλόκο στον μπλόκο των αγροτών. Ενώ ανάλογο πρόβλημα μικρότερης έκτασης είχε προκληθεί στο Λιτόχωρο όταν προσπάθησαν οι οδηγοί να αποκλείσουν και εκεί το δρόμο, δεν το κατάφεραν όμως. Στις 6 το απόγευμα θα διεξαχθεί συγκέντρωση στην πλατεία του Ελληνικού Κέντρου Λάρισας από εργαζόμενους που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών και θα πραγματοποιηθεί πορεία στο μπλοκ ένα αύριο στις 12 το μεσημέρι στην Καρδίτσα θα διοργανωθεί αγροτικό συλλαλητήριο. Τέλος, 300 νέα τρακτέρ ενίσχυσαν τα μπλόκα των Τεμπών και του Σικουρίου στο πλαίσιο της κλιμάκωσης που αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή. Που σημαίνει οι όποιες εξελίξεις για τις οποίες σας ανέφερα προηγουμένως θα διαφανούν τις αμέσως επόμενες μέρες. Μάλιστα, Ντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήταν καλός και ο ήχος. Η τηλεφωνική μας γραμμή δεν ήταν καλή. Δεν μπορέσαμε να ακούσουμε καλά την Ντίνα. Θα επανέλθουμε βεβαίως να αλλάξουμε θέμα. Μακελιό, τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Σωτηρία με μία νεκρή και έναν τραυματία. Ο 25χρονος Βασίλειος Μουζακίδης εισέβαλε στο νοσοκομείο οπλισμένος με καραμπίνα και πυροβόλησε την 20χρονη σύζυγό του Δέσποινα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της στις 5 το πρωί, ενώ τραυμάτισε σοβαρά και την πεθερά του Μαρία Γκότση, 60 χρόνων. Ο δράστης μετά τη δολοφονία και την απόπειρα δολοφονίας μπήκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Στην οδό Φιδιππίδου όμως συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης που ειδοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους του νοσοκομείου. Ο Μουζακίδης κρατείται στο τμήμα του ζωγράφου και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Μακελιό στο νοσοκομείο Σωτηρία με μια νεκρή και μια τραυματία. Ο 25χρονος Βασίλειος Μουζακίδης εισέβαλε στο νοσοκομείο οπλισμένος με καραμπίνα και πυροβόλησε την 20χρονη σύζυγό του Δέσποινα καθώς και την πεθερά του Μαρία Γκότση, 60 χρόνων. Η Δέσποινα Μουζακίδη, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο από χθες το μεσημέρι, όταν ο σύζυγός της την είχε τραυματίσει με μαχαίρι, υπέκυψε στα τραύματά της στις 5 το πρωί, ενώ είχε εισαχθεί στο χειρουργείο. Η μητέρα της, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ο δράστης, μετά τη δολοφονία, μπήκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να εξαφανιστεί. Στην οδό Φιδιππίδου, όμως, συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης, που ειδοποιήθηκαν από τους υπευθύνους του νοσοκομείου. Ο Μουζακίδης κρατείται στο τμήμα του ζωγράφου και εντός της ημέρας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ο σύζυγοκτόνος χθες το μεσημέρι είχε τραυματίσει τη σύζυγό του Δέσποινα μέσα στο σπίτι της στην οδό 28 Οκτωβρίου 30 στην περιοχή του ζωγράφου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήλευε παθολογικά την κοπέλα και γι' αυτό τη χτύπησε με μαχαίρι. Εμείς να συνεχίσουμε να περιοδεύουμε την αποκλεισμένη Ελλάδα, να πάμε στα Γιάννενα, στο Γιώργο τον Κότσο. Γιώργο, καλημέρα. Καλή σας μέρα από τα Γιάννενα. Είστε κι εσείς αποκλεισμένοι ακόμη, έτσι? Ναι, ισχύουν όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα τρία μπλόκα στην περιοχή της Υπήρου, Πρέβεζα, στο Άκτιο, Γέφυρα Καλογύρου έξω από την Άλτα και 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωνίου Κοζάνης εδώ στα Γιάννενα. Να δώσουμε λίγο την εικόνα του τελευταίου 48ωρου. Το ηθικό των αγροτών που έχουν αποκλείσει για έκτη συνεχή μέρα την Εθνική Οδό Ιωαννίνου Κοζάνης στη θέση Καριές, 19 χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννα, είναι ανεβασμένο. Δύο στοιχεία έχουν ανυψώσει την διάθεση των αγροτών. Το πρώτο είναι η πρόσφατη ομόφωνη απόφαση της Πανελλαδικής Σύσκεψης των Αγροτών στη Λάρισα για συνέχεια των κινητοποιήσεων και το γεγονός ότι το τελευταίο 48ωρο έχουν προσθεθεί επιπλέον αγρότες και τρακτέρ στον μπλόκο των Ιαννίνων.
Από την άλλη πλευρά, πρέπει να θυμίσουμε ότι δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το μέτωπο των αγροτών στα Γιάννενα δεν είναι αραγές, αφού η ηγεσία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Ιαννίνων, μετά τις πρόσφατες και πρώτες κινητοποιήσεις πριν από λίγες μέρες, κρατά τώρα επιφυλακτική στάση. Πάντως, οι στελέχοι της Ομοσπονδίας άρχισαν το τελευταίο διάστημα να περιοδεύουν στα χωριά, να καλούν τους αγρότες σε εγρήγορση και διοργανώνουν σύσκεψη την επόμενη Κυριακή με θέμα το συντονισμό των κινητοποιήσεων. Δηλαδή, Γιώργο, υπάρχουν διαφωνίες? Ναι, υπήρξαν διαφωνίες που εκδηλώθηκαν από τις πρώτες μέρες των κινητοποιήσεων. Ναι. Υπήρχε η πρώτη συγκέντρωση και ο πρώτος αποκλεισμός έξω από τα Γιάννενα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Και την επόμενη μέρα, πριν από 5 μέρες, δηλαδή 6, διοργανώθηκε ο δεύτερος αποκλεισμός, αυτός ανεξάρτητων αγροτών στο 19ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης. Πάντως, καταβάλλονται προσπάθειες, σύμφωνα με πληροφορίες, να επέλθει ένα συντονισμό των κινητοποιήσεων. Γι' αυτό και την επόμενη Κυριακή υπάρχει αυτή η συγκέντρωση σύσκεψη στα Γιάννενα με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με θέμα το συντονισμό των κινητοποιήσεων. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, μέχρι την Κυριακή θα συνεχίσουν να βρίσκονται εκεί οι αγρότες. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και οι δηλώσεις που έχω από τις επαφές που είχαμε το τελευταίο 48ωρο με τους αγρότες εδώ στον μπλόκο των Ιαννίνων. Υπάρχει και κάτι ακόμη να αναφέρουμε, εκτός από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Σήμερα στα Γιάννενα θα πραγματοποιηθεί η πανγιαννιώτικη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εμπόρων και βιοτεχνών, οι οποίοι δηλώνουν ότι οδηγούνται στον αφανισμό. Υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, Γιώργο? Στην αγορά, με αφορμή εννοείς, Πινελόπη, τον αποκλεισμό, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, ο κ. Παναγιώτης Κανέλης, έλεγε προχθές ότι ορισμένες επιχειρήσεις στερούνται ήδη πρώτων υλών απαραίτητων για την λειτουργία τους, ενώ δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια του υπεραστικού κτέλ Ιωαννίνων. Οι έμποροι πάντως διατίθενται, θα έλεγα, ευνοϊκά απέναντι στους αγώνες των αγροτών και προτίθενται να εκδώσουν και ψήφιμα συμπαράστασης. Όσον αφορά τα στοιχεία για την κατάσταση εδώ των επιχειρήσεων γενικότερα, όχι με αφορμή το μπλόκο των αγροτών, είναι ανησυχητικά. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο, στο νομό Ιωαννίνων λειτουργούν 14.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην τελευταία τριετία οδηγήθηκαν σε κλείσιμο πάνω από 2.200 επιχειρήσεις. Πλήττει και την περιοχή αυτή η οικονομική ύφεση, Γιώργο. Ορίστε. Πλήττει και αυτή την περιοχή η οικονομική ύφεση. Πλήττει και αυτή την περιοχή η οικονομική ύφεση, Αντώνη, και αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να πλήττονται παραδοσιακές επιχειρήσεις για τον τόπο, το ξύλο, η λαϊκή τέχνη και το μάρμαρο, και να φθήνουν μέρα με τη μέρα και να κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Μάλιστα. Γι' αυτό και η Φωνή Απόγνωσης των Εμπόρων και Βιοτεχνών υψώθηκε προχθές σε συνέντευξη τύπου. Πιστέψτε μας, οδηγούμαστε πράγματι στον αφανισμό, είπε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ιωαννίνων, ο κ. Θεοχάρης. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την περιοχή των Ιωαννίνων το τελευταίο 48ωρο. Στα μπλόκα των αγροτών, στις αγροτικές κινητοποίησεις, αλλά και τις κινητοποίησεις των εμπόρων. Γιώργο Κότζο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στα Γιάννενα. Καλημέρα. Και να πάμε Θεσσαλονίκη. Να πάμε. Ο Σωτήρης Κυρόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, Πινελόπη, Αντώνη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη. Όπου σήμερα επικρατεί ένα τσουκτερό κρύο, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει αυτή την ώρα που μιλάμε τους 6 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Αλλά οι αγρότες στους δρόμους όμως. Ναι, ναι. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κρύο θα είναι διαπεραστικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με το θερμόμετρο να μην ανεβαίνει σήμερα πάνω από τους 13 βαθμούς. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη, που παραμένει αποκλεισμένη σε τρία σημεία, στα πράσινα φανάρια, στα Μάργαρα αλλά και στην περιοχή της Καλκιδόνας, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς της λίγες μόνο μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Σοβαρά προβλήματα προς το παρόν δεν υπάρχουν. Γίνεται κανονικά ο αναφοδιασμός της αγοράς μέσω του λιμανιού, αλλά οι επιπτώσεις από το συνεχιζόμενο αποκλεισμό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου είναι εμφανείς σε μια σειρά από άλλους οικονομικούς κλάδους. Θα το δούμε αυτό παρακάτω, Βενελόπη, αναλυτικά, γιατί έχουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα και του Υπουργού Μεταφορών, του κ. Χάρη Καστανίδη. Μάλιστα. Πάμε στα μπλόκα των αγροτών. Στα μπλόκα, λοιπόν, παραμένουν και σήμερα οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ ένταση εκδηλώθηκε με οδηγούς φορτηγών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Λιτόχωρο και στα Διόδια των Μαλγάρων. Αργά τη νύχτα του Σαββάτου, στο Λιτόχωρο, οδηγοί φορτηγών, στην πλειοψηφία του Αλλοδαπή, αλλά και Έλληνες, έσπασαν τον μπλόκο των αγροτών και κατευθύνθηκαν προς τα Τέμπη. Προς στιγμή απειλήθηκαν επεισόδια, αλλά μετά από παρέμβαση της αστυνομίας, τα πνεύματα ηρέμησαν. Οι οδηγοί φορτηγών, που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και 10 μέρες στο σημείο, δηλώνουν ότι έχουν χάσει την υπομονή τους, ενώ όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, αφού ταλαιπωρούνται στον δρόμο χωρίς χρήματα. Σε μια κίνηση καλής θέλησης και ανθρωπιάς, πρόεδροι κοινοτήτων της Πιερίας ανέλαβαν την πρωτοβουλία
και οργανώνουν συσίτια για τους οδηγούς. Στα Μάλγαρα, περισσότεροι από 50 οδηγοί φορτηγών απέκλεισαν για λίγες ώρες με τα οχήματά τους στο δρόμο λίγο πριν από τα διόδια και 500 μέτρα από τον μπλόκο των Αγροτών. Νωρίς χθες όμως το μεσημέρι και μετά την παρέμβαση και της αστυνομίας άνοιξαν και πάλι το δρόμο. Δεν ήταν μόνο οι εντάσεις που σημάδεψαν τη χθεσινή ημέρα, καθώς αγρότες του Λουδία ζήτησαν τη βοήθεια του Θεού για να βγουν από το διέξοδο. Το μεσημέρι της Κυριακής τελέστηκε αγιασμός στον μπλόκο που βρίσκεται στη γέφυρα του ποταμού με την ευχή να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Κατά τα άλλα, συνεχίζονται τα προβλήματα από τον αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης. Είπα και λίγο πριν τι συμβαίνει. Σωτήρη, όταν λες περισσότερο με την επικοινωνία. Σωτήρη, αν μας ακούς. Δεν σ' άκουσα, Αντώνη. Για τα συσίτια να μας πεις. Τι γίνεται δηλαδή, μία, δύο, τρεις φορές την ημέρα τους δίνουν φαγητό, τι γίνεται? Επειδή δεν μπορούμε να είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε ένα συγκεκριμένο μπλόκο για να παρακολουθήσουμε πώς ακριβώς γίνεται η διανομή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Επιτροπή των Αγροτών φτάνει ανατακτά διαστήματα, τώρα προφανώς 2-3 φορές την ημέρα, και μοιράζει κάποια τρόφιμα στους αποκλεισμένους οδηγούς. Μάλιστα. Την ίδια ώρα βρίσκουν και κάποια ξενοδοχεία, από ό,τι μας είπαν εκεί στην περιοχή, σε διάφορα σημεία, τα οποία μεταβαίνουν οι οδηγοί ποιος για να κάνουν το πάνω τους ή να ξεκουραστούν. Σωτήρη, ποιος πληρώνει αυτά τα ξενοδοχεία? Αυτό τώρα είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το ψάξουμε κι εμείς. Από τη μια οι αγρότες λένε, ας πούμε, ότι δεν έχουν να φάνε, από την άλλη βλέπουμε ότι παρέχουν κάποια φροντίδα στους αποκλεισμένους. Λοιπόν, κατά τα άλλα συνεχίζονται, όπως είπαμε, τα προβλήματα από τον αποκλεισμό της Θεσσαλονίκης και έχουν να κάνουν περισσότερο με την επικοινωνία, αφού δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμα ελλείψεις στην αγορά τροφίμων, καθώς πλοία μεταφέρουν οποροκεφευτικά. Τις επόμενες ημέρες όμως αναμένεται να παρατηρηθούν οι πρώτες ελλείψεις σε κρέατα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός. Τέλος, περισσότερα από 40 κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, οδικού δικτύου, παραμένουν αποκλεισμένα σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητες στις θέσεις τους παρά το σουχτερό κρύο που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες. Αναμένονται κάποιες αντιδράσεις από εμπόρους, βιοτέχνες και γενικά από καταστηματάρχες της Θεσσαλονίκης, Σωτήρη? Πινελόπη, ήδη και την περασμένη εβδομάδα είχαμε μπαράζ διαμαρτυριών με επιστολές κυρίως που φτάναν προς τα αρμόδια Υπουργεία, τόσο από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βόρειας Ελλάδας εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσο και από τους εμπόρους. Οι άνθρωποι αυτοί ανησυχούν και μάλιστα εν ώψη γιορτών, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Από ότι χθες είχαμε και στη Θεσσαλονίκη δηλώσει του Υπουργού Μεταφορών Χάρη Καστανίδη για το θέμα του αποκλεισμού. Ναι. Για οικονομικό αφανισμό εξαιτίας των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων και ζημιές που ανέχονται στα 2,5 δισεκατομμύρια ημερησίως, έκανε λόγο χθες στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χάρης Καστανίδης. Ο κ. Καστανίδης απίθυνε έκκληση προς τους αγρότες να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις και τόνισε ότι ο τρόπος διεκδίκησης των αιτημάτων τους δεν μπορεί να ισούται, όπως χαρακτηριστικά είπε, με τον αφανισμό άλλων οικονομικών τάξεων. Πάγια θέση της κυβέρνησης, Σωτήρη. Είναι πάγια θέση, την ακούμε εδώ και μέρες. Και από ό,τι βλέπουμε, τουλάχιστον από πλευράς της κυβέρνησης, μόνο αυτός ο τρόπος υπάρχει. Δεν βλέπουμε άλλους τρόπους. Να συνεχίσουμε με τον Υπουργό. Αναλύοντας τις ζημιές κατά κλάδο ημερησίως, ο κ. Καστανίδης ανέφερε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τα στοιχεία. Τη μεγαλύτερη ζημιά παθαίνει ημερησίως η εθνική και διεθνής διαμεταφορά με 1,5 δις. Σε 500 εκατομμύρια ανέρχεται η ζημιά στα τουριστικά επαγγέλματα, 300 εκατομμύρια στα κτέλ, ενώ την μικρότερη ζημιά εμφανίζει ο ΣΕ με 35 εκατομμύρια ημερησίως. Όπως βλέπετε, είναι αρκετό το κόστος των κινητοποιήσεων. Το ξέρουν αυτό οι αγρότες και εκεί ποντάρουν. Ναι, Αντώνη, να πούμε, αυτό είναι σημαντικό. Καταλήγοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο καλείται να λάβει σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες όμως θα κινούνται στη σφαίρα πάντα της πολιτικής. Δηλαδή βλέπουμε ότι αποκλείει και ο κ. Καστανίδης το ενδεχόμενο επέμβασης αστυνομίας και βίαιος πασίματος του αγροτικού κινήματος. Μάλιστα. Σωτήρη Γυρόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Να, βεβαίως, στις κινητοποιήσεις θα επανέλθουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης. Να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στα ναρκωτικά. Ένας άλλος 18χρονος προσθέθηκε στο μακρύ κατάλογο των νεκρών. Βρέθηκε νεκρός στις τουαλέτες κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας. Ήταν όμως συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του στην κάμερα του Sky. Ο πατέρας του Βαγγέλη αναρωτιέται. Προσπαθεί τώρα να καταλάβει γιατί χάθηκε ο γιος του, στα 18 του μόλις χρόνια. Τα τελευταία λόγια του Βαγγέλη, λίγο πριν ταξιδέψει για τελευταία φορά στον κόσμο των ψευδεστήσεων, μαχαίρι στην καρδιά του. Τέσσερις μόνο λέξεις, γραμμένες με κόκκινο μαρκαδόρο στον καθρέφτη της τουαλέτας. Στον καθρέφτη πάνω γράφει «Βοήθαμε, σ' αγαπώ». Παιδί χωρισμένων γονιών, 13 χρόνων μπλέκει στον κόσμο των ναρκωτικών. Για ένα τσιγάρο με χασίς κλείνεται στο σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων. Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει. Η μητέρα του, όπως λέει τώρα ο πατέρας του, τον έδιωξε από το σπίτι.
Δύο χρόνια μετά ο Βαγγέλης μπλέκει για τα καλά. Αρχίζει την ηρωίνη. Ο πατέρας του πνίγει τον πόνο και στέκεται βράχος στο πλευρό του. Θα πιάναμε σπίτι αύριο και πήγαινα πάλι να βρει αφήσεις για να τις κρεμάσεις το δωμάτιο. Λοιπόν, η σύρυγγα βάλει το βρήκα στη Βιολέτα μέσα πίσω από την πόρτα πεσμένος χάμω για την πόρτα να μην ανοίγει. Φταίμε 100% οι γονείς. Ούτε η αστυνομία φταίει, ούτε οι ψυχολόγοι, ούτε... Φταίνε μόνο οι γονείς. Κλειστή για 12 ώρες ήταν χθες η χωματερή των Άνω Λιωσίων. Η καθυστέρηση της μελέτης για τις νέες χωματερές της Ανατολικής Αττικής έχει φέρει σε αδιέξοδο το Δημοτικό Συμβούλιο, που μελετά πλέον το ενδεχόμενο να αφήσει τα σκουπίδια στους δρόμους της Αθήνας μέσα στις γιορτές. Ο πόλεμος των χωματερών συνεχίζεται. Ο Δήμος σκληραίνει τη στάση του μέσα στην εβδομάδα. Θα συνεχίσει από την Τρίτη το πρωί ως την Τετάρτη το βράδυ, οπότε και θα υπάρξει νέα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στη δημοσιοποίηση της μελέτης για τη δημιουργία δύο νέων χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Αττική έχουν εξαντλήσει την υπομονή του Δημοτικού Συμβουλίου των Άνω Λιωσίων. Κάποτε λέγαμε ότι όταν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, κάνε επιτροπές. Τώρα λέμε πλέον ότι αν δεν θέλεις να κάνεις κάτι, κάνεις συνεχώς μελέτες. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θράκης, πάντως, που εξέτασαν 13 περιοχές στην Ανατολική Αττική, ζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα και νέα παράταση για να παραδώσουν το πόρισμα στην Ομαρχία Ανατολικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι καμία από τις περιοχές που εξετάστηκαν δεν πληρεί απόλυτα τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέας χωματερής. Σε ερώτηση μου γιατί καθυστερεί η μελέτη και δεν μας παραδίδεται, διότι έπρεπε να έχει παραδεί από πολύ καιρό, ο καθηγητής ο κ. Κυριακόπουλος, ο οποίος είναι άριστος στην επιστήμη, μου είπε ότι βρίσκει μεγάλη δυσκολία να βρει τον κατάλληλο χώρο. Σοβαρά προβλήματα πρόκειται να δημιουργηθούν αν ο Δήμος Άνω Λιωσίων πραγματοποιήσει τις απειλές για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Το ενδεχόμενο του οριστικού κλεισίματος της χωματερής θα συζητήσει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Άνω Λιωσίων. Θα υπάρξει νέα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα οριστική παύση της λειτουργίας της χωματερής. Το θέμα των απορριμμάτων της Αττικής αναμένεται να συζητηθεί και αύριο στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Σήμερα συνεδριάζει η Ένωση των Δήμων. Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος θα εξεταστεί και το θέμα της χωματερής. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών. Του κυρίου Παπαδόπουλου. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο Δήμος των Άνω Λιωσίων διαμαρτύρεται για αυτή την κατάσταση. Θέλει να οριστούν, να οροθετηθούν οι νέοι χώροι υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Να δούμε τι θα γίνει. Να περάσουμε σε άλλο θέμα. Ηρεμία επικρατεί στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού μετά τη χθεσινοβραδινή άρνηση των κρατουμένων να μπουν στα κελιά. Οι κρατούμενες μέχρι αργά το βράδυ δεν είχαν προβάλει κάποιο αίτημα στη διεύθυνση των φυλακών. Υπενθυμίζεται ότι προχθές μια κρατούμενη αποπειράθηκε να κρεμαστεί μέσα στο κελί της. Να πάμε στο εξωτερικό δελτίο. Στη Νέα Ζηλανδία αισιόδοξοι είναι οι επιστήμονες για τη θεραπεία του διαβήτη μετά από μεταμόσχευση σε ασθενείς σε κυττάρων που προέρχονται από χείρους. Καλά είναι τα νέα και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία πλέον θα μπορούν να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας μόνο τα μάτια τους. Για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, ο Μάικλ Χάιλερ, ιδιοκτήτης καταστήματος μουσικών ειδών, κατάφερε να εναρμονιστεί με το διαβήτη που επί σειρά πολλών ετών τον ταλαιπωρεί. Στον Χάιλερ και την επίσης διαβητική σύντροφό του Λίντεν Σέιμονς, πριν από 6 μήνες έγινε μεταμόσχευση περίπου 1000 κυττάρων προερχόμενα από χείρους. Με τη νέα αυτή πρωτοποριακή και πολλά υποσχόμενη μέθοδο, ο οργανισμός του Χάιλερ και της Λίντεν για πρώτη φορά κατάφερε να παράγει ινσουλίνη. Τα άτομα που πάσχουν από την αθεράπευτη ακόμα ασθένεια του διαβήτη χάνουν την ικανότητα να παράγουν ινσουλίνη, το απολύτως απαραίτητο για τον ανθρώπινο οργανικό χημικό συστατικό, το οποίο κατεβάζει τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Στη Γαλλία, ειδικοί ερευνητές παρουσίασαν ένα νέο πρωτότυπο ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος λειτουργεί με ένα οπτικό χειριστήριο. Με το σύστημα Delta 7 δίνεται η δυνατότητα σε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους με ειδικές ανάγκες σε όλη την Ευρώπη να χειρίζονται με τα μάτια ηλεκτρονικούς υπολογιστές με όλες τις λειτουργίες τους. Το οπτικό χειριστήριο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κουτί με μερικές φωτεινές ενδείξεις. Σε αυτό έχει προσαρμοστεί μια μικροκάμερα, η οποία ανιχνεύει την κίνηση των ματιών ανάλογα με το σύμβολο που κοιτούν. Με το σύστημα αυτό, οι χρήστες μπορούν να γράψουν μέχρι και 60 γράμματα το λεπτό, ενώ επίσης μπορούν να συνδεθούν και με το ίντερνετ.